σήμερα, κύριε Χατζηδάκη, γιατί μάλλον ή δεν είστε επιμελήσει σκόπιμα, είδατε μόνο το κομμάτι που εγκρίθηκε από το ελεκτικό συνέδριο. Δεν είδατε τα υπόλοιπα. Να σας τα πούμε λοιπόν και σε πολιτικό επίπεδο και σε σχέση με την κοινωνία και σε διαχειριστικό επίπεδο για να ενημερωθεί και το κοινοβούλιο και να αιτιολογήσουμε γιατί δεν θα ψηφίζαμε τη διαπραγμάτευση που κάνατε εσείς. Και ψηφίζουμε τη διαπραγμάτευση που κάναμε εμείς. Πρώτον λοιπόν, δεν είδατε το μνημόνιο υποχρεώσεων του παραχωρησιούχου. Όχι το μνημόνιο που μας κληρονομήσατε εσείς. Τι περιλαμβάνει αυτό? Περιλαμβάνει πολλές, μα πάρα πολλές τους έχουμε εξαγγείλει και για τους άλλους αυτοκινητόδρομους, υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου. Πού είναι? Το πρώτο, ότι με το πέρας του έργου που προβλέπεται να γίνει τον Αύγουστο του 2016, θα έχει παραδοθεί μελέτη και μέσα σε 18 μήνες θα έχει μπει αναλογικό σύστημα, υβριδικό σύστημα 2-2. Το δεύτερο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο, και αυτό γίνεται βέβαια με δαπάνη του παραχωρησιούχου. Το δεύτερο, ότι υπάρχουν κλιμακωτές εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι και το 70% για συχνούς χρήστες του αυτοκινητοδρόμου που είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών από όπου διέρχεται. Το τρίτο, ότι είναι ελεύθερη πρόσβαση για τα άτομα με αναπηρία. Το τέταρτο, δεν θέλετε να τα ακούσετε, ότι όπου έχουμε μόνιμους κατοίκους και δεν έχουμε παράπλευροδικό δίκτυο, θα είναι ελεύθερη μετακίνηση στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου και θα υπάρχει ειδικό τιμολόγιο για όπου υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι και η εργασία είναι σε άλλο Δήμο και χρησιμοποιείται αυτοκινητόδρομος. Μάλιστα γίνεται ειδική μνήμη στους κατοίκους του Παθοβουνίου, επειδή αναφέρθηκε κάπου αυτό. Και οι άλλες περιοχές, οι υπόλοιποι δήμοι, θα προκύψουν μετά από καταγραφή και συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Παραχωρησιούχου. Επίσης, επειδή δεν κατορθώσαμε να κάνουμε αυτό που έγινε στο δημοψήφισμα, η υπηρεσιακή κυβέρνηση, όχι εμείς, προβλέπεται ότι όποτε έχουμε εκλογές, δεν θα έχουμε πληρωμή 2-2 για να διευκολύνονται οι εκλογές, οι πολίτες μας. Είτε αυτά είναι εθνικές εκλογές, είτε άλλες. Μέσα, μη μας προκαλείτε, εμείς δεν έχουμε διάθεση, μη μας προκαλείτε, θα είναι η τέταρτη σειρά εκλογική αναμέτρηση που θα χάσετε όποτε και να γίνουν. Μέσα σε αυτά, τη συμφωνία που κάναμε, ο παραχωρησιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να κάνει μελέτες συγκεκριμένες στο νομό Μεσσηνίας, μπορείτε να τα διαβάσετε, που δεν υπήρχαν μέσα στην παραχώρηση και που ο προϋπολογισμός τους είναι για 10 εκατομμύρια ευρώ. Και πάμε στα διαχειριστικά. Αυτά είναι τα ανταποδοτικά. Πάμε στα διαχειριστικά. Όπως γνωρίζετε, ο Μωρέας είναι ο μόνος αυτοκινητόδρομος που δεν είχε σταματήσει το 10, το 11. Είχε σταματήσει το 13. Γιατί είχε γίνει αυτό? Γιατί ήταν ο μόνος αυτοκινητόδρομος που είχε προβλεφθεί από την αρχική σύμβαση του 8 να έχουμε εμπροστοβαρή χρηματοδότηση των τραπεζών σε σχέση με τους άλλους αυτοκινητόδρομους που είχαμε χρηματοδότηση των τραπεζών στο τέλος. Το έργο έτρεχε λοιπόν. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έθεσε θέμα ότι με τον κυκλοφοριακό φόρτο που είχε προβλεφθεί δεν έβγαινε το έργο, δεν μπορούσαν να πληρωθούν τα δάνεια και ζήτησε να υπάρχει εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για 300 εκατομμύρια ευρώ αν συνέχισαν οι ίδιοι κυκλοφοριακοί φόρτοι. Αυτή ήταν η αναθεώρηση που έπρεπε να γίνει και αυτό ήταν που στείλατε στο ελεκτικό συνέδριο. Σκέτο. Τι πρόστιμο βάλαμε? Εκτός από τα προηγούμενα που σας είπα, που είναι δεσμεύσεις μας και πριν τις εκλογές και τις υλοποιούμε μετά τις εκλογές. Βάλαμε τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών κατά 12%, που δεν υπήρχε και δεν υπήρχε και στις υπόλοιπες παραχωρήσεις που εσείς διαπραγματευτήκατε.
Κάναμε μια σκληρή διαπραγμάτευση για τις αποζημιώσεις που προβλέπονται από τη σύμβαση που εσείς είχατε υπογράψει το 2008 και για τον παραχωρησιούχο και για τον κατασκευαστή, και θα γίνω πολύ αναλυτικός σε αυτό και θα σας δώσω και τα χαρτιά. Εδώ για να τα έχει η Βουλή. Για να πάμε να τα πούμε λίγο συγκεκριμένα. Ποια είναι αυτά? Διαβάζω από τα ενημερωτικά σημειώματα, είναι υπηρεσιακά έγγραφα, θα τα καταθέσω προς τον κύριο Καλογιάννη. Σας τα έχω βάλει και σε σελιδοδείχτες, τα έχω σημειώσει και όλα στα νούμερα για να τα δείτε, να μην μπερδεύεστε. Η συνολική αποζημίωση, σύμφωνα με τις ίδιες αρχές που δέχεται το Υπουργείο για τα λοιπά έργα παραχώρησης, την οποία θα δικαιώται ο παραχωρησιούχος σε περίπτωση που το έργο ολοκληρωθεί την 31/12/2013, μετά δηλαδή από μέτρα περιορισμού των καθυστερήσεων και επιτάχυση των εργασιών, θα είναι 42.800.000 ευρώ, συν 44.100.000 ευρώ, σύνολο αποζημίωση με επιτάχυνση 86.900.000 ευρώ. Αυτή είναι η συνολική αποζημίωση του παραχωρησιούχου επί Καλογιάννη. Και στο ίδιο έγγραφο. Επομένως, θα μπορούσε καταρχήν να γίνει αποδεκτή δαπάνη επιτάχυνσης. Μη υπερβαίνουσα το 30% της δαπάνης των επηρεαζόμενων εργασιών, ήτι ίση με 42 εκατομμύρια ευρώ. Στην περίπτωση αυτή εκτιμάται ότι η συνολική αποζημίωση που θα δικαιούται ο παραχωρησιούχος θα ανερχόταν στο ποσό των 86 εκατομμυρίων στις 42.128.900.000 ευρώ. Αυτά είναι επί κύριο Καλογιάννη. Θα σας τα δώσω μετά για να τα πάρετε και φωτοτυπία. Επί κύριο Χρυσοχοίδη. Του κύριου Καλογιάννη η ημερομηνία, μια στιγμή να τη βρω για να σας την πω. Είναι 27/11/12. Επί κυρίου Χρυσοχοίδη. Άρα η συνολική αποζημίωση την οποία θα δικαιούται ο παραχωρησιούχος σε περίπτωση που το έργο ολοκληρωθεί στις 3 Ιουνίου του 2014 θα είναι 58 εκατομμύρια που ήταν τα μέτρα περιορισμού των καθυστερήσεων συν 64.274 εκατομμύρια που είναι η επιτάχυση των εργασιών συνολικά 122.274.000 ευρώ. Παρακάτω μπαίνει ότι επομένως θα μπορούσε καταρχήν να γίνει αποδεκτή δαπάνη επιτάχυσης μη υπερβαίνουσα το 25% της δαπάνης των επηρεαζόμενων εργασιών ή τη ίση με 31.500.000 ευρώ πρόσθετο σε αυτά. Και όσον αφορά τον κατασκευαστή, περιλαμβανομένης της δαπάνης επιτάχυσης θα ήταν 58 εκατομμύρια συν 31, 89 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Σήμερα που είναι, με τη συμφωνία που κάναμε. Σήμερα είναι στα 56 εκατομμύρια οι δαπάνες αποζημίωσης. Ξέρετε, εκατομμύρια δεν είναι στραγάλια. Δεν είναι στραγάλια, σε εσάς το λέμε, γιατί αλλιώς θα κάνετε και εσείς τέτοια διαπραγμάτευση και θα το κατεβάζετε στα 56 εκατομμύρια. Όταν, επίσης, η εκτίμηση του ανεξάρτητου μηχανικού που είχατε προβλέψει να μπει με συγκεκριμένο τρόπο συμβάσεις, δηλαδή να επιλέγετε και να πληρώνετε από τους παραχωρησιούχους, είναι 72 εκατομμύρια ευρώ. Και όταν σε αυτή τη συμφωνία δεν μιλάμε για το 2013 και το 2014, αλλά για το 2015. Δηλαδή έχουμε πρόσθετες αποζημιώσεις για 1,5 χρόνο ακόμη. Επίσης, θέλω να σας πω, για να το καταθέσω αυτό τον πίνακα, είναι πολύ χρήσιμος σε σχέση με τις άλλες παραχωρήσεις που αναθεωρήσατε εσείς. Αναθεωρήσατε το παθέτημα ράχης κλειδί αυτοκινητόδρομου Αιγαίου από σημείωση κατασκευαστή 84 εκατομμύρια, παραχωρησιού 56. Το Ελευσίνα Κόρυθος Πάτρα, Ολυμπία Οδός δηλαδή, 223 εκατομμύρια, αποζημίωση παραχωρησιούχου 34.
Την Ιόνια οδό αποζημίωση κατασκευαστή 106,5 εκατομμύρια, αποζημίωση παραχωρησιούχου 95. Και αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, αποζημίωση κατασκευαστή 83,5 εκατομμύρια, αποζημίωση παραχωρησιούχου, γιατί ήταν το μικρό κομμάτι της Ε65, 6. Έναντι αυτών που σήμερα εμείς σας φέρνουμε, που είναι 56,5 εκατομμύρια, αντί για τα εκατομμύρια που είχατε εσείς καταλήξει, και την αποζημίωση του παραχωρησιούχου που είναι 23 εκατομμύρια. Επομένως, φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε τι κάναμε τόσους μήνες από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η απάντηση στην πρώτη ερώτησή σας. Για να μην συνεχίσουμε τις δεσμεύσεις που κληρονομήσατε στη χώρα, για να φύγουμε από την κρίση, για να ολοκληρωθεί το έργο και να μην πληρώνουμε άλλου είδους ρήτρες όπως πληρώσαμε παραδείγματος χάρη στην υποθαλάσσια της Θεσσαλονίκης. Αυτά είναι όλα έργα με τη σφραγίδα σας, κύριε Χατζηδάκη, τη σφραγίδα της παράταξής σας. Είναι έργα του κύριου Σουφιά, είναι έργα που έγιναν χωρίς μελέτες, είναι έργα που έφεραν τη χώρα εδώ που την έφεραν, γιατί θα μπορούσαν να γίνουν με άλλο τρόπο συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή παραχωρήσεων και να μην είμαστε στο σήμερα. Και επειδή ακούστηκαν και πολλά για το ΕΣΠΑ, με συγχωρείτε, πάρετε αυτά για να ενημερώνονται οι συνάδελφοι. Ναι, ναι, γιατί τα άλλα τα έχετε, έτσι. Απλά προφανώς από την αντιπολίτευση δεν κάναμε τον κόπο να τα διαβάσουμε. Είναι λογικό με τις επίγουσες διαδικασίες που έχουν. Ενώ μπορούσατε να κάνετε έργα συμπράξεων και παραχωρήσεων που δεν θα ήταν σε αυτή τη λογική, αλλά θα ήταν στη δική μας λογική, που θα ήταν πραγματικά αναπτυξιακά έργα και που θα ήταν έργα που σήμερα θα είχαν ολοκληρωθεί. Μιλήσατε για το ΕΣΠΑ σε σχέση με τις υποδομές, επειδή το χειριστήκατε το θέμα και εσείς και άλλοι στην αίθουσα. Στο ΕΣΠΑ υπήρχαν 21 δις για τις υποδομές. Η μη διαπραγμάτευση που κάνατε για το νέο ΕΣΠΑ, για το ΣΕΣ, έφερνε στις υποδομές 4,5 δις. Σχεδόν, σε εσάς τα λέω, σχεδόν το σύνολο, σε εσάς τα λέω, το σύνολο των 4,5 δισεκατομμυρίων ήταν δεσμευμένο παλιά έργα. Τόσο πολύ είχατε τρέξει. Τόσο πολύ είχατε βάλει εκείνες διαδικασίες που θα είχαμε τις απορροφήσεις, θα είχαν ολοκληρωθεί τα έργα και όλα τα υπόλοιπα. Οι παραχωρήσεις που εσείς είχατε διαπραγματευτεί, είχατε βάλει ημερομηνία ολοκλήρωσης 31 Δωδεκάτου. Φέτος, τώρα. Τώρα τα Χριστούγεννα θα πηγαίνετε να κάνετε δήθεν εγκαίνια. Σε ποια πράγματα θα κάνετε εγκαίνια? Σαν τα εγκαίνια που είχατε κάνει και τις προηγούμενες φορές. Είσαστε πολύ καλοί στα εγκαίνια χωρίς να ολοκληρώνετε τα έργα. Είσαστε πάρα πολύ καλοί στην κριτική έργων που έχετε την ευθύνη που δεν ολοκληρώθηκαν και τα έχουμε χρυσοπληρώσει. Είσαστε πάρα πολύ καλοί στο να δεσμεύετε τη χώρα με πράγματα που δεν τη συμφέρουν. Δεν είναι σύμφωνο με το δημόσιο συμφέρον, με το συμφέρον του πολίτη. Και ναι, αυτό είναι σε όλα τα έργα που βρήκαμε, που κληρονομήσαμε. Είναι ένα από τα έργα που μας έχετε κάνει κριτική, γιατί τα κρατάμε κολλημένα και με βάση αυτό λέγατε ότι ήταν και όλα κολλημένα, όταν ήταν αυτό που παραλάβαμε κολλημένο και το μετρό της Θεσσαλονίκης, που σύντομα και αυτό θα επανεκκινηθεί πάλι με τροποποιήσεις και όχι με τις λύσεις και τις συμβάσεις που εσείς είχατε δεσμεύσει τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Και ολοκληρώνοντας, επειδή εμείς αυτά που λέμε τα τηρούμε, όπως βλέπετε στην αναθεώρηση του Μωρέα δεν φέρνουμε ό,τι διαπραγματευτήκατε εσείς, γιατί θα το καταψηφίζαμε και σήμερα που είμαστε κυβέρνηση, τόσο απλά, και από τα νούμερα της διαχείρισης και από τις αλλαγές που γίνονται, είναι προφανές αυτό, έτσι. Και θέλω να δώσω και μία απάντηση, γιατί άκουσα τον κύριο Θεοχάρη. Εμείς, κύριε Θεοχάρη, που δεν είναι εδώ, δεν πειράζει, θα το μάθει. Είσαστε εσείς. Δεν χωρίζουμε τους Έλληνες σε καλούς και κακούς.
Από την προσωπική μου εμπειρία θυμάμαι ότι όταν ήταν Γενικός Γραμματέας ο κ. Θεοχάρης και η προκάτοχή του και η πολιτική που υπηρετούσε. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Τότε θυμάμαι εγώ ότι υπήρχαν οι άθλιες συντεχνίες των δημοσίων υπαλλήλων, των μηχανικών, των γιατρών, των δικηγόρων, των ελεύθερων επαγγελματιών, όλου της ελληνικής κοινωνίας. Τότε διαιρούσατε την ελληνική κοινωνία. Εμείς δεν βάζουμε τη μία τάξη να χτυπιέται με την άλλη. Εμείς παλεύουμε μαζί με την ελληνική κοινωνία, με τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις, να ξεπεράσουμε την κρίση και αυτά που μας κληρονομήσατε. Και είναι βέβαιο ότι θα τα καταφέρουμε, γιατί υπερασπιζόμαστε το δημόσιο συμφέρον, όπως βλέπετε. Δεν υπερασπιζόμαστε ούτε τις τράπεζες ούτε τους εργολάβους.